Ελλάδα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σήμερα Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου. Είμαι η Μαρίνα Λίμου και είναι το αντιδελτίο στις 2. Είδηση μη σου τύχη. Στην Αμερική βρέθηκε η γυναίκα η οποία χώρισε τον σύντροφό της και όχι, δεν ήταν ένα το ψέμα, δύο η αδιαφορία, τρία τα νεύρα, τέσσερα η ειρωνία, πέντε η ζήλια, έξι η αχαριστία, αλλά ούτε καν και το επτά η ευστία. Τον χώρισε για το χαρτί τουαλέτας. Όπως το ακούτε, σ' άλλο στην Αμερική αυτή την ώρα με τον κόσμο ανάστα ο κύριος. Συνδεόμαστε τώρα με τον απεσταλμένο μας Δάσο Χαϊδαρίου που βρίσκεται σε μία πόλη από τις πολλές της Αμερικής για να μας αποκαλύψει την αλήθεια. Δάσο, καλησπέρα, πες μας για την κοπέλα. Καλησπέρα, Μαρίνα. Βρίσκομαι εδώ, ξέρεις τώρα, και έχω αποκλειστικό αληθινό ρεπορτάζ του πώς και γιατί χώρισε η κοπέλα το αγόρι. Η κοπέλα πήγε στο μπάνιο και δεν βρήκε χαρτί τουαλέτας και τότε πετάχτηκε να αγοράσει. Τότε ο σύντροφός της έξαλλος της είπε πως χαρτί τουαλέτας δεν μπαίνει στο σπίτι του παρά μόνο υγρά μαντιλάκια. Η ίδια λέει πως δεν χρειάστηκε δεύτερη σκέψη, χώρισε και δεν ξαναείδε ποτέ τον άντρα. Μόνο υγρά μαντιλάκια. Ίσως ο άνθρωπος να ταλαιπωρούταν από αιμορραϊδες. Να πω κι εγώ, ε. Σε ευχαριστούμε, Δάσο. Κι εγώ, Μαρίνα. Ήδη σε έχω βρει και σε χάνω. Στο New Jersey του Αμέρικα, ένας γάμος εξελίχθηκε σε μεγάλη αποκάλυψη. Η αποκάλυψη, το τέτοιο του πατέρα της νύφης. Όπως το ακούσατε. Την ώρα που συνόδευε την κόρη του μέσα στο ιερό για να την παραδώσει στο σύζυγο, ο ίδιος κατάλαβε πως άρχισε να χάνει το παντελόνι του. Η ίδια η κόρη δήλωσε πως όταν το μοιράστηκε σε εκείνη, του έσφιξε το χέρι και του είπε εμπιστευτικά: «Κράτα το, κράτα το». Εκείνος δεν τα κατάφερε και έτσι όλοι οι καλεσμένοι είδαν το τέτοιο του. Φήμες που η συμπεθέρα φάνηκε να χάρηκε, διότι έτσι γνώρισε περισσότερες λεπτομέρειες για το συμπέθερο, δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμα. Να πες το βίντεο που δεν φοράει ζώνη. To all my 2024 brides, make sure that whoever is walking you down the aisle is wearing suspenders for this one reason. I know. That was my dad. Είδηση από ασχημόπαπο έγινε δεσμοφύλακας. Στη Βραζιλία, σε φυλακή ενηλίκων, πάπιες και χήνες αντικατέστησαν τα σκυλιά δεσμοφύλακες. Οι εργαζόμενοι αλλά και οι υπεύθυνοι της φυλακής δηλώνουν ευχαριστημένοι από τις επιδόσεις τους, αλλά και το κόστος, μιας και είναι αρκετά μικρότερο από το σκύλον. Πηγές Νείλου αποκάλυψαν αποκλειστικά στο αντιδελτίο μας πως το συγκεκριμένο μέτρο έφτασε και στη Βουλή των Ελλήνων, ώστε να αντικαταστήσουν λιμενικούς σε απομακρυσμένες περιοχές, αφού η πάπια και κολυμπάει αλλά και περπατάει. Τώρα το μόνο που μένει είναι να ψηφιστεί. Να το δούμε και αυτό και να φύγουμε ήσυχοι από τούτη εδώ τη γη που την πατούμε. Είδηση πώς θα κάμουμε Χριστούγεννα, Ευαγγελίστρα μου. Είδηση μεγατόνων ξέσπασε από χτες τη νύχτα με όλους εμάς να παρακολουθούμε τις εξελίξεις με κομμένη την ανάσα και να αναρωτιόμαστε αν τα Χριστούγεννα σταματούν πριν ακόμα ξεκινήσουν. Η Μαράια Κάρεϊ χώρισε τον επί 7 χρόνια σύντροφό της Μπράιαν Τανάκα. Μέσα από αποκλειστική πηγή, όχι δική μας δυστυχώς, ενημερωθήκαμε πως ο χωρισμός οφείλεται σε άλλα θέλω, με τον Μπράιαν να θέλει οικογένεια και τη Μαράια να θέλει να τσιλάρει την πέτσα της. Είδηση, μωρέ, κάτι μου θυμίζει. Τον κυπουρό του θέλει να κάνει κληρονόμο δισεκατομμυριούχος απόγονος του ιδρυτή οίκου Ερμές. Ο κυπουρός δεν έχει δηλώσει κάτι ακόμα, με τις φήμες να οργιάζουν. Αποκλειστικά στο αντιδελτίο μας δημοσιογράφοι μας προσέγγισαν την κόρη του κυπουρού με το όνομα Ελένη Βλαχάκη, η οποία δήλωσε σε εμάς εμπιστευτικά: «Μην τα βλέπετε έτσι απλά. Έχω πάθει νύλα». Αφού την διαθήκη προσβάλλει και ο ανιψιός του δισεκατομμυριούχου Κωνσταντίνος Κατακουζινός. Εμείς ευχόμαστε να τα βρουν μεταξύ τους και η περιουσία να περάσει στα χέρια του ενός δίκαια και να μην καταντήσουν σύριαλ. Περνάμε στον καιρό, μαζί μας η νέα και ανερχόμενη Διονυσία Τσούζη. Διονυσία, καλησπέρα. Πώς πάει ο καιρός, το Τσούζη? Καλησπέρα, Μαρίνα. Δεν τα ξέρεις τώρα. Αλλού βροχές, αλλού συννεφιά. Άσε μας τώρα, καλέ, παρασκευιάτικα με τους καιρούς και τις άστατες θερμοκρασίες. Εδώ σου έχω μεγάλο ποντιρντί και γλέντι. Όπα, τι έγινε, Τσούζη μου, τι ξέρεις? Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Απλά έγκυρα πήρε το αυτί μου ότι ο Μαυρίκιος Μαυρικίου και η Λάρια Ζήση περιμένουν το παιδάκι τους και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Τις καλύτερες ευχές μας. Και αυτά. Καλώς ακούσε όλους τους θαυμαστές μου. Συγγνώμη, κυρία Τσούζη, διακόπτω λίγο την μη κανονική. Η Λάιρα τη λένε. Πώς την είπα? Η Λαέρια. Δεν είναι η πρώτη ούτε η τελευταία, δεν πειράζει. Το πουλί σας και δρόμο, παρακαλώ. Γεια σας. Ευχάριστες ή δυσάρεστες, καλές ή κακές, αυτές ήταν οι ειδήσεις του αντιδελτίου μέχρι αυτή την ώρα. Τι μας κόφτει, με έρχονται Χριστούγεννα σε Ελλάδα και κόσμο. Ακολουθεί η ταινία Σφαλιαρίτσες και Σκαμπίλια. Να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, γεια σας.